Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απόψε στη μεγάλη συγκέντρωση του λαού της Λαμίας και όλης της Φτιώτιδας είμαστε μαζί για να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, αγωνιστικότητας και πλατιάς στήριξης και ενίσχυσης του ΚΚΕ. Στις 21 Μαΐου ο λαός μας μπορεί να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ, να έχει ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτό φαίνεται από τις συζητήσεις που κάνουμε με τον κόσμο. Με δυνατό ΚΚΕ η φωνή του λαού μπορεί να γίνει πιο ισχυρή, η δύναμή του πιο αποτελεσματική, το στήριγμά του να είναι απέναντι στην αυριανή αντιλαϊκή πάλι κυβέρνηση, δυστυχώς, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις και την προοπτική για να υπάρξουν μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, για να ζήσουμε με πρόοδο, με ευημερία και ίσες ευκαιρίες, όπως το θέλουμε και μας αξίζει σε όλους. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που απευθύνεται στους εργαζόμενους, στους νέους και στις νέες και τους λέει «Μπορούμε, μπορείτε να ζήσετε καλύτερα. Υπάρχουν σήμερα όλες οι δυνατότητες. Είναι στο δικό σας χέρι να τα καταφέρουμε. Ιδιαίτερα στους νέους και αυτούς που ψηφίζουν για πρώτη φορά και που πριν 2 μήνες εκατοντάδες χιλιάδες στις μεγάλες διαδηλώσεις για το μεγάλο έγκλημα στα Τέμπη έγραφαν στα πανό. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Στο δρόμο του αγώνα κερδίζει η ζωή». Πραγματικά στο δρόμο του αγώνα κερδίζει η ζωή και όχι τα μεγάλα συμφέροντα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, και σας λέω έτσι γιατί εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πριν φύγω για τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, με γονείς και συγγενείς που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, στην εθνική αντίσταση και στο όραμα για μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Είχα έτσι από τα φοιτητικά μου χρόνια μια μακρά πορεία, έντονη αγωνιστική, κοινωνική και πολιτική, στο χώρο της αριστεράς. Τα τελευταία όμως 6 και πλέον χρόνια, ως ανένταχτη ενεργός πολίτης, παρακολουθώ συστηματικά, με αντικειμενική κρίση και αυστηρή κριτική, την πολιτική ζωή και την πορεία της χώρας. Ιδιαίτερα με τις βαθιές μου μνήμες, αυτές τις μνήμες στη Λαμία, τις μνήμες του Άρη Βελουχώστου και των δικών μου που δώσαν τη ζωή τους πολλοί από αυτούς, με την εμβάθυνση αλλά και τους προβληματισμούς μου συνέχεια για την πορεία της αριστεράς και την αποτίμηση της προσφοράς της στη χώρα και στον ελληνικό λαό, είναι μεγάλη αγωνία μου και τις περισσότερες φορές ανησυχώ ιδιαίτερα για τις εξελίξεις. Η διακυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πολύ λιγότερα από τις προσδοκίες του λαού στο παλιό σύστημα του δικοματισμού Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς προσαρμόστηκε στις επιλογές και στις δεσμεύσεις των μνημονίων. Δεν μπορούσε, λέει, όπως ισχυρίζεται, γιατί βγήκε να κυβερνήσει σε ένα μνημονιακό περιβάλλον. Όμως είναι λίγα τα ελαφρυντικά για τις συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ με πρόσωπα αμφιλεγόμενα, με κόμματα αντίθετης ιδεολογίας και την αδυναμία τελικά αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων του λαού, όπως και για την απώλεια του κινηματικού και ριζοσπαστικού του χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μην τον συναντάμε πια σήμερα στις λαϊκές κινητοποιήσεις, στα συνδικάτα, στους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων. Η Νέα Δημοκρατία στην τετραετή διακυβέρνηση επανήλθε δρυμύτατη, λάτρης άλλωστε και του Τρίτου Μνημονίου. Ισοπαίδωσε ό,τι προοδευτικό με τις νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές πολιτικές της, το εχθρικό κράτος και την σκοτεινή προκλητική υπέρ των ολίγων διαχείριση του δημόσιου πλούτου, τη διόγκωση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, όπως και την εγκληματική αδιαφορία για την προστασία και την ασφάλεια του λαού.
που την πλήρωσαν πολλοί εργαζόμενοι στον τόπο δουλειάς τους, τα δάση της Εύβοιας και πολλά άλλα, και στο τραγικότερο όλων, το δυστύχημα έγκλημα των Τεμπών. Και έχει σήμερα το θράσος η Νέα Δημοκρατία να ζητάει αυτοδυναμία, προβάλλοντας εκβεστικό δίλημα ακυβερνησία ή σταθερότητα. Σήμερα εν όψη των εκλογών ο λαός βρίσκεται μπροστά σε μία ποιοδοσία υποσχέσεων που εναλλάσσονται στην εξουσία, των κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στην εξουσία, και παρότι που τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί παραμένουν άλυτα. Ενώ η χώρα εξακολουθεί να πορεύεται χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, πόσο μάλλον προοδευτικό, δίκαιο και αποτελεσματικό για το λαό της, για την προστασία του δημόσιου πλούτου της, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών αγαθών, έχοντας ακόμη το βάρος των επιπτώσεων της χρεοκοπίας του 2010, των μνημονίων, των ματωμένων πλεονασμάτων και της πανδημίας. Και κατά σπαταλά τους πόρους σήμερα, που κατά 95% προέρχονται από την φορολογία και την υδρότα του ελληνικού λαού, αλλά και του Δανικού Ταμείου Ανάκαμψης, σε έργα που τα υπαγορεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως πριν οι συμβάσεις παραχώρησης, σήμερα η δίθεν πράσινη ενέργεια. Ενώ είναι πάλι στη γωνία αυτή η ανάπτυξη η οποία δημιουργεί στα στερές θέσεις εργασίας, δημιουργεί ευημερία και πρόοδο για το λαό και για τη χώρα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δυστυχώς από παντού αναδεικνύεται η μεγάλη αντίφαση. Απ' τη μία υπάρχει ένας λαός, εκατομμύρια εργαζόμενοι, ικανοί να δημιουργήσουν με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία μια νέα γενιά που έρχεται με ορμή, που παλεύει για τη μόρφωσή της, με όρεξη να δημιουργήσει, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Και από την άλλη βρίσκεται μια ελίτ ανθρώπων με στήριξη των κυβερνήσεων που φρενάρουν όλη αυτή τη δύναμη και την εγκλωβίζουν μέσα στο πλαίσιο του κέρδους τους. Σήμερα στην εκλογική αναμέτρηση ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει εκβιαστικά διλήμματα που τίθεται απέναντι στο λαό για να του αποσπάσουν τη στήριξη ή και την ανοχή του, στη συνέχεια για να συνεχίσουν την πολιτική που φορτώνει με νέα βάρη και πλήττει τα δικαιώματά του. Αυτό που ονομάζει ο κύριος Μητσοτάκης σταθερότητα είναι η σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής και είναι υποκρισία να μιλά για σταθερότητα και μάλιστα να απευθύνεται στους νέους για να συνεχίσει την πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας και της παιδείας, την πλήρη εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών και να υπόσχεται πολιτική στέγη στους νέους όταν τους κλέβει με τα φαντς το μοναδικό σπίτι των γονιών τους. Απ' την άλλη πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας ισχυρίζεται πως έχει μάθει από τα λάθη του και τώρα θα κάνει μία νέα αρχή, προβάλλοντας μία κατόνομο προοδευτική κυβέρνηση που θα είναι αποτέλεσμα μιας δίθεν προοδευτικής συνεργασίας. Σε όλα αυτά προστίθενται και τα μεγάλα δεινά από μία μεγάλη παγκόσμια κρίση. Με τον πόλεμο ή λόγω του πολέμου της Ουκρανίας αναζεπυρώνεται το ψυχρό μέτωπο ή παρουσία σε βάρος της παγκόσμιας ειρήνης και των λαών. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για τη χώρα και την παγκόσμια ειρήνη αναζητώ τις δυνάμεις εκείνες της αριστεράς που μπορούν να σταθούν απέναντι σε όλες αυτές τις καταστροφικές πολιτικές και να δημιουργήσουν μία συγκροτημένη μαζική γραμμή άμυνας και αντεπίθεσης και την προοπτική για το λαό μιας άλλης κοινωνίας. Και σε αυτή την αγωνιώδη αναζήτησή μου έχω καταλήξει στη συμπόρευσή μου στις τάξεις του ΚΚΕ, συνειδητοποιώντας βαθιά μέσα μου ότι είναι το πιο ικανό για την δικαίωση των πανανθρώπινων ιδεών και των αγώνων της αριστεράς και την υπανάκτηση του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς για να εμπνεύσει το λαό,
να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην ανατροπή των αδιεξόδων του καπιταλιστικού συστήματος, που όλο και πιο πολύ μέσα από τους ανταγωνισμούς υπονομεύει την παγκόσμια ειρήνη, ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες, την πνευματική παρακμή και τη διαφθορά. Για μένα αυτή η συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είναι μόνο μια βαθιά συναισθηματική και υψηλού επίπεδου συνειδητή απόφαση, αλλά πρόκειται για μια ουσιαστική, αγωνιστική στάση ζωής και αναγέννηση της ελπίδας, απαραίτητη για τον απεγκλωβισμό της χώρας και του λαού μας από τον καπιταλισμό και το άνοιγμα στις επερχόμενες γενιές του δρόμου προς το σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ είναι η δύναμη που με την αγωνιστικότητά του, την εμπειρία, τη γνώση και την οργανωτική του ικανότητα και πάνω απ' όλα το ηθικό του πλεονέκτημα μπορεί να εμπνεύσει όλες τις γενιές. Όπως έχει εμπνεύσει τους νέους που έφεραν και πάλι την πανσουδαστική πρώτη δύναμη στις προχθεσινές εκλογές. Και όπως με πληροφόρησαν σήμερα ότι στο Πανεπιστήμιο της Λαμίας είναι πρώτη σε όλα. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους σας που τα αγκαλιάζετε με τόσο αγάπη. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες στέλνουν το δικό τους μήνυμα τιμωρίας στην πολιτική «Πάμε και όπου βγει» και ενίσχυσης του συλλογικού αγώνα για πτυχία με αξία, για ζωή με δικαιώματα, για χρήση των τεχνολογιών και των επιτευγμάτων της επιστήμης για την ευημερία των λαών και όχι για τα κέρδη των ολίλων. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Στο δρόμο του αγώνα, όπως είπα, κερδίζει, όπως λένε, κερδίζει η ζωή. Εμείς όμως, όπως και το ΚΚΕ, απαντούμε ευθέως. Κερδίζουν οι ζωές μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία, δύναμη και αυτοπεποίθηση για ένα δυνατότερο ΚΚΕ που θα δώσει ανάσα αισιοδοξία στους νέους, στους εργαζόμενους, στους αγώνες για τις συλλογικές συμβάσεις, κυριολεκτικά για την επιβίωσή τους, για μια ανάπτυξη της χώρας για το λαό της με σταθερές θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς, με στήριξη του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του δημόσιου πλούτου της χώρας. Προχωράμε δυνατά, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και αυτό το σύνθημά μας έχει ακουστεί σε όλη τη χώρα και είμαι αισιόδοξη ότι θα πάμε καλά και θα βγάλουμε και βουλευτή στη Φτιότητα.